μαζεύουμε τρόφιμα διάρκειας, όπως και την προηγούμενη φορά βέβαια κονσέρβες. Περισσότερο κονσέρβες. Βέβαια μπορεί να είναι και μακαρόνια δημητριακά. Το σημαντικότερο είναι φάρμακα. Μας είπαν ότι και φανελάκια, χρειαζόμαστε πάρα πολλά ανδρικά φανελάκια. Αν θα μας ακούσει κενό για να ξέρουν τι να φέρνουν. Ο κόσμος φέρνει και ρούχα βέβαια. Και είπαμε ότι ναι, βεβαίως μαζεύουμε και ρούχα. Κάθε φορά που ο Δήμος Ηρακλείου ζητάει τη συνδρομή των πολιτών για συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή. Έτσι και αυτή τη φορά για το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους Ηρακλειώτες. Εμείς ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε φτιάξει μια λίστα με προϊόντα τα οποία μπορούν να φέρουν εδώ στο Θεατρικό Σταθμό. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα είμαστε ανοιχτά όλη την εβδομάδα και μαζεύουμε φάρμακα, είδη πρώτων βοηθειών, προϊόντα μακράς διάρκειας, σημαρικά, ρύζι, κονσέρβες κλπ. Και βέβαια κουβέρτες, παπλώματα και θερμικά εσώρουχα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Νομίζω ότι και αυτή τη φορά ο Ηρακλειώτης δείχνει την αλληλεγγύη του και ευχόμαστε όλο αυτό να τελειώσει γρήγορα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επέλθει η ειρήνη που είναι το ζητούμενο. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, επειδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρονται οι συμπατριώτες μας όταν βλέπουν, επειδή βλέπουν στο Facebook, στην Ουκρανία έχουμε δημοκρατία, δεν έχουν κλείσει τα ίντερνετ εκτός από την εμπόλαια ζώνη, ενώ από τις ζώνες που έχουν κλειστεί, έχουν περικυκλωθεί από τους Ρώσους στρατιώτες ή σε πόλεις που πραγματικά είναι... δεν έχουν τώρα τίποτα, ούτε τροφή, ούτε ίντερνετ. Οι υπόλοιποι όλοι βλέπουν τι κάνουμε και μας ευχαριστούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων σε όλους τους Έλληνες, όπως αυτή η κυρία που έκλαιγε χτες, λέει είμαστε μαζί σας και πείτε μας τι χρειάζεστε. Είμαι σίγουρη ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει. Προς το παρόν αυτοί που έρχονται πάνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή βρίσκουμε που θα μείνουν, παρόλο που ήδη έχουμε μερικούς ανθρώπους που πρότειναν τα σπίτια τους. Δηλαδή αν θα υπάρχει ήδη κάποια οικογένεια, κάποιος που πραγματικά δεν έχει κανέναν, για τα πρώτα βήματα έχουμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα συνεργαστούμε με τον Δήμο και εύχομαι πάρα πολύ να... δηλαδή ελπίζω σε αυτό.